Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Θα ξεκινήσουμε από την μεγάλη φωτιά η οποία μένεται στην Αλεξανδρούπολη και είχε μέχρι και αυτήν την ώρα ως αποτέλεσμα την εκένωση 8 οικισμών. Η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει μεγάλη μάχη για να περιορίσει υπό αντίξωες συνθήκες τις φλόγες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ στην περιοχή με κάποιες ρηπές και 8 και 9 σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Το μεσημέρι οι φλόγες πέρασαν την Εγνατία Οδό, όπου είχε διακοπεί από νωρίς η κυκλοφορία. Με μηνύματα από το 112 εκενώθηκαν οι οικισμοί Νύψα, Αετοχώρη και Πεύκα και λίγο μετά Λουτρός, Αγνάντια, Αριστινό, Δωρικό και Άνθια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο Αετοχώρη και στο χωριό Πεύκα έφτασε και στα πρώτα σπίτια, όπου έχουν προκληθεί υλικές ζημιές σε οικίες και γιοταχή αυτοκίνητα. Μήνυμα εστάλει από το 112 και στην Αλεξανδρούπολη για τον πυκνό καπνό στους κατοίκους να μείνουν σε κλειστό χώρο χωρίς να ανοίγουν πόρτες και παράθυρα. Στα μέτωπα της φωτιάς δίνουν μάχη συνολικά 135 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 28 έφτασαν αεροπορικώς από την Αθήνα, με 9 πεζοπόρα τμήματα και 31 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούσαν μέχρι και πριν από λίγη ώρα 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τον στρατό και από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η οποία θα είναι δύσκολη, προειδοποιεί η πυροσβεστική, αλλά οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν, όπως ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Κάθε όριο προκλητικότητας ξεπέρασαν οι Τουρκοκύπριοι στην νεκρή ζώνη των κατεχομένων, επιδιώκοντας την ανατροπή του status quo στο σημείο, στην περιοχή, στην προσπάθειά τους να φτιάξουν λοιπόν έναν παράνομο δρόμο, εντάσσοντας τα κατεχόμενα και ένα παλιό φυλάκιο. Δεν δίστασαν να επιτεθούν στις ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών, που έσπευσαν να τους εμποδίσουν, τραυμάτισαν και ανόκρανους και προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ, παρασύροντάς τα με μπουλντόζες, ακόμη και με τους οδηγούς των οχημάτων του ΟΗΕ μέσα. 3 μέλη των ειρηνευτικών δυνάμεων που τραυματίστηκαν σοβαρότερα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η τουρκοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να προκαλεί 49 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο και την κατοχή των κυπριακών εδαφών. Οι κατοχικές αρχές προχώρησαν σε μια μονομερή παράνομη επιχείρηση ανατροπής του εδαφικού status quo της Κύπρου, με Τουρκοκύπριους να επιτίθενται σε μονάδες της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες παρατάχθηκαν με σκοπό να παρεμποδίσουν την έναρξη κατασκευής ενός μη εξουσιοδοτημένου δρόμου στην νεκρή ζώνη, κοντά στην Πύλα, ένα από τα ελάχιστα μέρη όπου κατοικούν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή παραβιάζει μέσα στο ψευδοκράτος το διεθνές δίκαιο και την κατάσταση στην Κύπρο. Προφανώς επιχείρουν να δημιουργήσει τελεσμένα σε βάρος της κυπριακής δημοκρατίας με απότερο στόχο δύο πράγματα. Είτε την έμεση αναγνώριση του κατοικικού καθεστώτος, κάτι που δεν πρόκειται να δεχθεί ποτέ καμία ευρωπαϊκή ή δυτική χώρα, είτε την εξασφάλιση μιας διόδου προς τη λύση της νομοσπονδίας. Στα βίντεο από το σημείο αποτυπώνει τη στιγμή της επίθεσης των Τουρκοκυπρίων με μπολντόζες εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Τουρκοκύπριοι αστυνομικοί και στρατιώτες με πολιτικά ρούχα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, επιτέθηκαν και σε μέλη της ειρηνευτικής δύναμης με γροθιές, κλωτσιές και σπροξήματα. Όταν αποτρασύνεσαι, δεν υπολογίζεις τίποτε. Είναι μια προσπάθεια των Τούρκων να αλλάξουν το status quo. Δηλαδή, προσπαθήσανε μέσα στην νεκρή ζώνη να φτιάξουν έναν δρόμο, ώστε αυτός ο δρόμος να ελέγχεται από αυτούς, ενώ δεν επιτρέπεται, και να το πάρουν. Τώρα, επειδή ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πώς είναι στην Κύπρο, είναι. Η νεκρή ζώνη, όταν λέμε, δεν είναι μια ζώνη μερικών, ξέρω εγώ, εκατοντάδων μέτρων κλπ. Αλλά στη συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και χωράφια μέσα, τα οποία βέβαια δεν καλλιεργούνται. Είναι στον, ας το πούμε, στον ανατολικό τομέα της Κύπρου, που χωρίζει τα κατεχόμενα από τα ελεύθερα εδάφη της Κύπρου. Και είναι στο νότιο τμήμα, βορειότερα της, δηλαδή,
κοντά στη θάλασσα. Εκείνο το οποίο μπορώ να διακρίνω εγώ αναφορικά με τις προθέσεις των Τούρκων που ουσιαστικά κρύβονται πίσω από τους Τουρκοκυπρίους, είναι αυτό που είπε ο στρατηγός προηγουμένως. Δηλαδή, μια αλλαγή του status quo με μια λογική χρησιεκτησίας. Στο διεθνές δίκαιο γνωρίζουμε ότι η χρησιεκτησία δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Εν τούτης, έχουμε παραδείγματα πολλά στην ιστορία όπου με de facto καταστάσεις, σαν αυτοί που πήγανε να κάνουν προχτές, δημιουργείται ένα είδος χρησιεκτησίας, ώστε να είναι ένα βήμα για το επόμενο βήμα, για το επόμενο βήμα, ώστε να διαταράσσεται η κατοχή και η νομή de facto, ούτως ώστε κάποια στιγμή, όταν θα γίνουν συνομιλίες για επίλυση της διαφοράς, να γίνει αυτό και de jure. Το έχει κάνει αυτό ποτέ η Τουρκία στην ιστορία της. Βεβαίως το έχει κάνει το 1939 στη Συρία, όπου με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε και με επίκους να πάρει με ένα δημοψήφισμα που έκανε μόνη της τότε η κάτοικη εκεί στην περιοχή, να πάρει την περιοχή της Αλεξανδρέτας του Ισκεντερούν με τη συγκατάθεση τότε και των Γάλλων. Μιλάω για το 1939. Αυτό το παράδειγμα θέλει να ακολουθήσει εδώ και 49 χρόνια και στα κατεχόμενα. Οι Τουρκοκύπροι με τις μπουλντόζες δεν δίστασαν να παρασύρουν και τα οχήματα των Ηνωμένων Εθνών, ακόμη και με τους οδηγούς τους μέσα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Τέσσερις άντρες των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΙΕ τραυματίστηκαν, οι τρεις πιο σοβαρά και νοσηλεύονται. Ελέγχοντας την περιοχή εκεί, πρώτον οι Τούρκοι παίρνουν ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο σε αυτούς για τη μετακίνηση κλπ. Αυτό θα χρησιμοποιείται. Είναι ένας δρόμος 11,5 χιλιόμετρα, το οποίο το χρηματοδοτεί η Τουρκία βέβαια. Η ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο είναι από τις παλαιότερες στον κόσμο, είναι από το 1964 με τα γεγονότα της Κύπρου. Αυτό το φυλάκιο ανήκει στην UNFICIP, το εγκαταλείψανε, θέλουν να το πάρουν οι Τούρκοι γιατί είναι σε υπερυψωμένο έδαφος κλπ. Και ελέγχει την περιοχή. Και πλέον των άλλων, η περιοχή αυτή που έρχεται στην πλευρά, ας το πούμε, της Τουρκίας, διότι όπως περνάει ο δρόμος, το βόρειο τμήμα θα ανήκει στα κατεχόμενα κατά κάποιο τρόπο, δεν θα μπορούν να μπουν οι ΟΗΕΔΕΣ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για στρατιωτικούς σκοπούς. Σε περίπτωση μιας σύγκρουσης μπορούν να τάξουν πυροβολικό κλπ. Ενώ λοιπόν βλέπουμε παντού ότι υπάρχει μια καλή διάθεση και πρόθεση να συνομιλήσουμε με την Τουρκία και να λύσουμε κάποιες διαφορές. Το ερώτημά μου ως νομικός, και θα προτάξω εδώ την νομική μου ιδιότητα, είναι: άντε και πήγαμε στη Χάγη ή στο Αμβούργο ή οπουδήποτε και επιλύσαμε τη διαφορά. Αν η Τουρκία τελικώς διστροπήσει και δεν θελήσει να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου, ποιος είναι αυτός ο διεθνής δικαστικός επιμελητής, ποια είναι αυτή η διεθνής αστυνομία που θα επιβάλλει στην Τουρκία την απόφαση την οποία θα έχει βγει από το δικαστήριο? Όταν είναι ο ΙΕ βεβαίως του Συμβούλου Ασφαλείας και τα στρατεύματα τεχνιστικά. Όταν όμως έχουμε τέτοια δείγματα και παραδείγματα, σαν αυτό που έγινε στην Πύλα, αντιλαμβάνεστε ότι κρατάω πολύ μικρό καλάθι αναφορικά με τις αληθείς προθέσεις της Τουρκίας για συνεννόηση σε διεθνές όργανο και κυρίως για την τήρηση της όποιας απόφασης σε περίπτωση που διστροπήσει ή δεν της συμφέρει. Οι Τουρκοκύπροι επιτέθηκαν όταν οι Κιανόκρανοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την κατασκευή του παράνομου δρόμου, ο οποίος σύμφωνα με αναλυτές χρηματοδοτείται από την Άγκυρα για να ενώσει στην ουσία δύο χωριά, αλλά και το κατεχόμενο Άρσος Λάρνακας. Το κατοχικό καθεστώς επιθυμεί κατάληψη εδάφους, εντάσσοντας το μεικτό χωριό σε περιοχή του ψευδοκράτους, καθώς και στρατιωτικό πλεονέκτημα, με προνομιακές θέσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε πιθανότητας εχθροπραξιών. Η καταδίκη εντωμεταξύ είναι διεθνής, όπως και η κατακραυγή για αυτές τις επιθέσεις στις ειρηνευτικές δυνάμεις από τους Τουρκοκυπρίους πλην της Ρωσίας. Την ίδια ώρα Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τις κινήσεις τους σε συνέχεια και της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, με ανακοίνωση του εκπροσώπου του, προτρέπει την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσία των ειρηνευτικών δυνάμεων κατ' εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας και να αποσύρει άμεσα όλο το προσωπικό και τον εξοπλισμό της από την ουδέτερη ζώνη των Ηνωμένων Εθνών. Καλεί επίσης την τουρκοκυπριακή πλευρά να επαναδεσμευθεί επικοδομητικά για να βρει έναν αμοιβαία, αποδεκτό τρόπο πρόοδου στην περιοχή της Πύλας. Την κίνηση των κατοχικών δυνάμεων αποδοκίμασαν με κοινή τους ανακοίνωση οι ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία.
Ασφαλεία, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που επισημαίνουν ότι οι τουρκοκυπριακές ενέργειες υπονομεύουν το ρόλο του ΟΗΕ εν μέσω μάλιστα των προσπαθειών για επανέναρξη του διαλόγου στην Κύπρο. Όπως αναφέρουν, οι απειλές για την ασφάλεια των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και προτρέπουν τις τουρκοκυπριακές αρχές να σταματήσουν αμέσως την κατασκευή. Ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους επιμένει ωστόσο ότι το οδικό έργο στην Πύλα θα γίνει και χαρακτήρισε μη αποδεκτή τη στάση των Ηνωμένων Εθνών. Ετοιμάσαμε ένα δρόμο στα εδάφη που θεωρούμε ότι είναι δικά μας και τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι είναι νεκρή ζώνη, ισχυρίζεται. Ομόθυμη η καταδίκη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με επικριτικές δηλώσεις από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Ζωζέ Μπορέλ. Απαράδεικτική εγκληματική ενέργεια χαρακτήρισε την επίθεση ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκοσία προτρέπει με οδηγία της τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν μετακινήσεις στα κατεχόμενα. Άμεση πάυση των παράνομων ενεργειών και σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας απέτησε η Αθήνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τη Λευκοσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και καταδίκασε τη νέα τουρκοκυπριακή πρόκληση. Εξέφρασα την έντονη αποδοκίμασή μου για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκυπρίων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, στην περιοχή της Πύλας. Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, δήλωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι πρωτοφανής η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, γιατί αντιλαμβάνονται όλοι το μέγεθος αυτής της πρόκλησης και παραβίασης από πλευράς του τουρκικού κατοχικού καθεστώτος. Οι επιθέσεις Τουρκοκυπρίων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, που παρεμπόδισαν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης και γενικότερα η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων στην εν λόγω περιοχή, είναι απόλυτα καταδικαστές, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το επικίνδυνο περιστατικό, όπως και άλλα παρόμοια που έχουν προηγηθεί, πρέπει να αναδειχθούν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να υπάρξει σταθερή πίεση στην τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά για τερματισμό αυτής της επικίνδυνης πολιτικής, σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι το περιστατικό της επίθεσης στην περιοχή της Πύλας προκαλεί βαθιά ανησυχία. Σχεδόν μισό αιώνα μετά την εισβολή του Ατήλα αποδεικνύεται έμπρακτα, τονίζει ότι η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων κατά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου εξακολουθεί να αποτελεί την πάγια πρακτική των τουρκικών δυνάμεων και του ψευδοκράτους. Πέρα από την ομόθυμη καταδίκη της επίθεσης, απαιτείται, τονίζεται, η ανάληψη πρωτοβουλειών από την ελληνική και κυπριακή κυβέρνηση για την έμπρακτη καταδίκη των μονομερών αυτών ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη λήψη μέτρων κατά όσων παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να εργαστούν μεθοδικά και ανεπιφύλακτα για τη δίκαιη και βιώσιμη επίλυση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής. Σύμφωνα με τον ΚΚΕ τώρα, ο τουρκικός σχεδιασμός στην Κύπρο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ΝΑΤΟ η Κύπρος δεν είναι μια κρατική οντότητα, αλλά κάποιες συντεταγμένες και δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα αυτοί που μας έφεραν εδώ, σύμφωνα με τον Περισσό. Ο κύριος Θανάσης Ρούγος, διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής, είναι στη σύνδεσή μας και τον καλησπερίζουμε μέσω Skype. Καλησπέρα, κύριε Ρούγο. Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους σας. Θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιήσουμε αυτού του είδους την επίθεση σε βάρος των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί είχε και θράσος αυτού του είδους η επίθεση και έχετε να μας πείτε και νέα αναφορικά με τις αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, Βαγγέλη, να πούμε το εξής. Η συγκεκριμένη πράσινη γραμμή λέγεται πράσινη γιατί ένα πράσινο στυλό από ότι Βρετανός υποστράτηγος Γιάνκ τη χάραξε στην Κύπρο το 1963, είναι από τις παλαιότερες και μην ξεχνάμε ότι έχει να κάνει από τα πάνω μέρη, ιδιαίτερα μετά την κατοχή του 1974 και φτάνει μέχρι αυτές τις περιοχές εκεί της Πύλας. Ο
περιορισμένη σε 4 τομείς, αλλά επειδή το 1993 αποχώρησαν οι Καναδοί, ο τομέας 3 καταργήθηκε και συνεπώς έχουν ενωθεί οι τομείς. Με αποτέλεσμα αυτή να έχει αποκτήσει η νεκρή ζώνη, πώς να το πω, κάπως μεγαλύτερο βάθος και κάπως μεγαλύτερο έκταση, και αυτό έχει ρόλο να παίξει, διότι προφανώς οι Τούρκοι παράνομα, οι Τουρκοκύπροι μάλλον σε πρώτη φάση, θέλουν την ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου χώρου, ισχυριζόμενοι ότι θέλουν να περνάνε πιο γρήγορα και πιο σύντομα προς τις διάφορες εργασίες τους, είτε γεωργικές είτε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και αν δεις σήμερα, επειδή είπες για τις αντιδράσεις, θα σου πω το εξής, ότι ο σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν, ο πρέσβης, ο διάδοχος του Καλίνου, ο Ακίφ Τσαγατάη Κίλιτς, είπε ότι είναι ανθρωπιστική η περίπτωση και το έριξε εκεί, το τονίζω αυτό. Εκεί, το ίδιο είπε και ο Μέρτσελίκ, νομίζω. Το ίδιο και ο Μέρτσελίκ, ο οποίος είναι από τους πιο σκληρούς γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, είπε αυτή τη στιγμή ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι ανθρωπιστική ενέργεια, δεν έχει σχέση με στρατιωτικά ζητήματα. Αν και οι Τούρκοι θέλουν να πάρουν το φυλάκιο K15, το οποίο θα του ευνοούσε σε κάποια πράγματα, είναι λίγο υπερυψωμένα το K15. Επειδή τώρα η κατάφορη παραβίαση έρχεται από το γεγονός ότι, αν πάμε στις 30 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, είχαμε το ψήφισμα 2674 της Συμβουλίας Ασφαλείας στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο αυσμή, μέσα από 7 σελίδες τα λέει όλα, και οι Τούρκοι έχουν παραβιάσει τις παραγράφους 12 και 14, και προφανώς αυσμή ενεργούν σε μια περιοχή στην οποία μπορώ να σου πω ότι προετοιμάζαν το επεισόδιο. Μου έλεγε φίλος μου, αξιωματικός δικός μας κάτω, ότι εδώ και ένα μήνα είχαν βάλει σημαίες του παράνομου καθεστώτος του Ερσίν Τατάρ στη συγκεκριμένη περιοχή και είχαν δημιουργήσει ήδη κάποια μικροτετελεσμένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, επιθέσεις στα Ηνωμένα Έθνη είναι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Πόσο μάλλον σε ελαφρά οπλισμένους αστυνομικούς και στρατιωτικούς ειρηνευτικής δύναμης πολυεθνικής, στην οποία συμμετέχουν κυρίως χώρες εδώ όπως είναι η Σλοβενία, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Κροατία, όπως είναι η Σλοβακία που ήμουν προχθές, ή για παράδειγμα ξέρω εγώ και χώρες όπως η Αργεντινή, ας πούμε, και οι Λατινοαμερικανικές. Αρχικά σου πω, ο κόσμος δεν ξέρει, τα ελικόπτερα της ειρηνευτικής δύναμης είναι από την Αργεντινή και η αστυνομική δύναμη είναι από κάποιες Λατινοαμερικανικές χώρες. Δηλαδή εδώ τα βάζεις με πολλούς. Τις αντιδράσεις τώρα. Θετικά όλοι, αλλά χάλασε την ιστορία η Ρωσία χθες το βράδυ δια της τοποθετήσεις του κυρίου Νεμπέιζα, του μονίμου αντιπροσώπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα Έθνη, όπου αυτή τη στιγμή ήταν έτοιμο το ψήφισμα από Αμερικανούς, Βρετανούς και Γάλλους. Υπήρχε και η κοινή ανακοίνωση των τριών πρεσβειών στην Λευκοσία. Υπήρχε ύπατη αρμοστία της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία έλεγε ότι φταίνε οι Τουρκοκύπροι, και οι Βρετανοί, ξέρεις, είναι πάντα, ας πούμε, προσαρμόζουν λίγο το λόγο τους, επειδή είναι και επικυρίαρχη γλώσσα η Αγγλική, τα φέρνουν κατά ένα τέτοιο τρόπο, αφού αρχίζουν να σου πω ότι πολλές φορές των Αμερικανών ή των Αυστραλών τα γράφουν οι Βρετανοί. Γιατί είναι τα αγγλικά τους, αυτά τα κανονικά αγγλικά, τα πιο λεπτεπίλεπτα στη διπλωματία. Κατόπιν τούτου. Τώρα, αυτή τη στιγμή πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι συνεχίζονται η ασφαλτόστρωση και οι χωματουργικές εργασίες από την περιοχή που είναι στα κατεχόμενα, αλλά όχι στο σημείο στο οποίο έγιναν τα επεισόδια. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η κατάσταση, γιατί ήρθαν πολλά χαστούκια. Έτσι, από τα Ηνωμένα Έθνη, από Αμερικανούς βουλευτές, από την UFIKIP, έτσι δηλαδή την δύναμη του ΙΕ, από την κυρία Μετσόλα από τη Μάλτα, την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την κυρία Φαντελάινεν, τον Σαλ Μισελ, τον επίτροπο Μπορέλ. Όλοι ενεπλάκησαν και όλοι επέκριναν. Μέχρι και η Κίνα, κύριε Δρούγο, μέχρι και η Κίνα. Μόνο η Ρωσία είναι αυτή η οποία σιώπησε. Ακριβώς, θα αποσυρώταν στο ψήφισμα χθες. Γιατί η σύνδεση εκείνη ακολουθεί αυτά τα πράγματα και επειδή έχει και ιστορίες παρόμοιες κατεχόμενες περιοχές, ένα κομμάτι στο Κασμίρ, έχει περιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με το θέμα της Ταϊβάν κτλ. Πάντοτε οι Κινέζοι σε αυτά που, άμα βλέπουν δύσκολες άλλες περιοχές, αποφεύγουν. Επειδή οι Ρώσοι έχουν και προβλήματα και επειδή, όπως ξέρεις, ας μην έχει παγώσει η επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία, αυτό δεν το λένε, έχει παγώσει. Βέβαια, σήμερα ο Ερντογάν είπε ότι ενδέχεται να γίνει προς το τέλος του μηνός. Αλλά από ό,τι ξέρω, ο Ερντογάν έχει 2-3 ταξίδια, ένα εκ των οποίων είναι στην Ινδία, ένα δεύτερο είναι στο Πακιστάν και ένα τρίτο είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που θα μιλήσει και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι και αν ο Πούτιν θα πάει στην Τουρκία. Πάντως ο Πούτιν δεν θα πάει σε πολλές εκδηλώσεις τώρα. Είπε και πριν από λίγο, είπε ο Λαβρόφ, ότι δεν θα πάει και στα Ηνωμένα Έθνη. Μα πού να πάει, αφού είναι διεθνής εγκληματίας και παγκόσμιος ταραξίας. Άρα στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι, και επειδή ξέρω ότι ο Χακάν Φιντάν θα πάει την ερχόμενη Παρασκευή επίσκεψη στην Ουκρανία, είναι είδηση αυτό, θα πάει επίσκεψη στην Ουκρανία για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων τα σιτηρά, τα drones κτλ. Αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, ότι η Τουρκία, είδα πάντως μια προσεκτική, αν μου επιτρέψει να πω, από πλευράς Τουρκίας αντίδραση. Δηλαδή, τα ρίξαν στους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι βέβαια οι Τούρκοι είναι από πίσω, δεν το συζητώ. Γιατί οι Τουρκοκύπριοι τι είναι τώρα, ας πούμε, αδύναμοι. Μα και τον δρόμο ποιος τον χρηματοδοτεί τώρα, κακά τα ψέματα, ή Άγκυρα.
Ένα αυτό και βεβαίως το γεγονός είναι αυτή εμπλέκεται το τάγμα μηχανικού του 11ου κρατοχικού σώματος στρατού, αυτό δηλαδή το οποίο είναι στην Κερίνια και τα λοιπά σε κατεχόμενες περιοχές. Σωστό είναι όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ας το προσέξουμε. Θεωρώ ότι είναι 49 χρόνια τον Ατήλα, έτσι. Είναι 27 χρόνια περίπου, όχι 20, ναι, από το ψευδοκράτος του Ντεντάς. Είναι αυτή τη στιγμή οι μέρες, ξέρεις τώρα, του Αυγούστου, πάντα κρίσιμες δολοφονίες από τους Τούρκους εξτρεμιστές, γκρίζους λύκους, ό,τι να είναι αυτοί, του Σολομού και του Τάσου Ισαάκ των μαρτύρων. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, θέλει την προσοχή. Δεν το συνδυάζω όμως με άλλα θέματα. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι είναι μια κίνηση της Άγκυρας ή των πλέον σκληροπυρηνικών, αλλά απλώς ο Ερντογάν δεν βγήκε να μιλήσει, ούτε ο Χακάν Φιντάν βγήκε να μιλήσει, ούτε ο Γιασάρ Γκουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας, στον οποίο υπάρχει προφανώς το 11ο κατοχικό σώμα στρατού, το οποίο είναι τμήμα το οποίο έχει επέμβει εδώ και τόσα χρόνια μέσα στην Κύπρο, παράνομα. Κατά λίγο θέλει προσοχή, θα το παρακολουθούμε, σωστές ενέργειες σε διπλωματικό συναγερμό. Θετική η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, ας πούμε μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, όσο μπορούμε, ενημέρωση διπλωματική. Τώρα αυτά τα θέματα δεν θα τα λύσουμε στρατιωτικά, ούτε θα γίνει τίποτα. Οι Τούρκοι άλλο που δεν θέλουν να δημιουργούν προβλήματα. Άρα νομίζω προσεκτικές, ισχυρές διπλωματικές τοποθετήσεις μας. Και νομίζω στην προκειμένη αρχή να σκεφτείτε ότι και η Αλβανία, μου λέγανε, που είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, και παρά τις στενές σχέσεις που έλυε ράμα με τον Ερντογάν, ήταν χθες υπέρ της του ψηφίσματος, το οποίο κατέθεσαν Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι και κάποιες άλλες χώρες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μόνο η Ρωσία για πολλωστή φορά έμεινε απομονωμένη. Μάλιστα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την Ουκρανία, κύριε Δρούγο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εκεί πέρα εκατέρωθεν επιθέσεις. Χτυπήθηκε με ντρόν, αφού το οποίο εξουδετερώθηκε και κατέπεσε στο σίτι της Μόσχας. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα αυτό, σαφώς από την ουκρανική πλευρά. Εξουδετερώσαν και ένα θαλάσσιο ντρόν, το οποίο βάδιζε προς τον ρωσικό στόλο. Από την πλευρά τους οι Ρώσοι χτύπησαν το Τσερνίχιβ, εκεί πέρα ένα πανεπιστήμιο και ένα θέατρο. Είχαμε 7 νεκρούς και περίπου 100 τραυματίες. Πώς μένονται οι μάχες και πόσο προχωρούν οι Ουκρανοί στην αντεπίθεσή τους, κυρίως στο νότο, ανακαταλαμβάνοντας εδάφη? Πρώτα απ' όλα, που και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι στη Σουηδία. Και είναι στη Σουηδία γιατί στη Στοχόλμη από το πρωί, ας πούμε, διότι η Σουηδία χθες ανακοίνωσε και μάλιστα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα τα καταθέσει. Αυτό δεν είναι ότι υποσχέθηκα και τα πάρεις. Εδώ υποσχέθηκα και άλλη μια εβδομάδα. Δηλαδή 300 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη βοήθεια. Γι' αυτό και είχε σήμερα συνάντηση και με τον βασιλέα Κάρολο το 16ο και με τη βασίλισσα Σίλβια κτλ. Στη Στοχόλμη. Μην ξεχνάμε, η Σουηδία είναι από τις χώρες που υποστηρίζουν εντονότατα την Ουκρανία και βεβαίως και να ενταχθεί και στο ΝΑΤΟ. Τώρα αυτό ήταν άλλο κάτι, μην περιμένει κανείς, ας πούμε, σε πολιτικό επίπεδο. Ο πόλεμος θα συνεχίσει και θα πάει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκεί που ήμουν προχθές και στη Βιέννη και στην Πρατισλάβα, είδα στην ίδια ξεκάθαρα ότι πάμε για 25-26 και συζητείται μακρύς πόλεμος. Άρα μην περιμένει κανένας ότι αυτά που ακούω από διάφορους ότι θα βρουν λύση. Δεν υπάρχει λύση. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα ή θα φύγει ο Πούτιν ή θα μπορούσαν να γίνουν πολλά άλλα πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Ή χτύπα ξύλου τα χειρότερα. Τώρα οι μάχες. Εγώ θα δω επιγραμματικά, Βαγγέλη μου, από πάνω μέχρι κάτω. Αυτή τη στιγμή παίζονται ότι υπάρχουν τρία μέτωπα πολύ σοβαρά, τα οποία δεν πολύ φωτίζονται. Ένα είναι οι προκλητικές κινήσεις του Λουκασέγκου και του Πούτιν στα σύνορα της Λευκορωσίας. Και οι πυρηνικές απειλές από τον Λουκασέγκου, έτσι. Βεβαίως, και πυρηνικές απειλές, γιατί υπάρχουν ήδη τακτικά πυρηνικά όπλα για πυράβλωση Σκαντέρ σε λευκορωσικό έδαφος και κυρίως στην περιοχή του Γκρόδνο. Από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή, και επειδή συζητήσαμε αυτό το θέμα, είναι ένα μείζον, η Λιθουανία θα κλείσει και τα άλλα συνοριακά σημεία και διαβάσεις, γιατί όπως ξέρεις η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετωνία είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, έτσι, άρα αυτή είναι ΝΑΤΟ και αν γίνει κάτι. Βεβαίως. Η Λευκορωσία έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της, αλλά πιο πολύ εμπλέκει τη Βάγνερ, η οποία και στην Μπρέστ της Λευκορωσίας και στο Γκρόδνο, το οποίο είναι κοντά απέναντι από τον Μπιάλιστοκ στην Πολωνία, είναι μια κίνηση η οποία θέλει προσοχή. Δηλαδή έχουν μεταφερθεί όχι μόνο στην Αφρική οι Βαγνεριστές, αλλά έχουν μεταφερθεί και αρκετοί με στη Λευκορωσία. Ένα αυτό. Δύο. Το θέμα, ο πόλεμος θα σημεί στο νότιο μέτωπο, τελευταίες οι ενέργειες των Ουκρανών είναι επιτυχείς. Πρώτα απ' όλα σπάνε προς την περιοχή του Τομκάκ, ένα από τα κρίσιμα ναρκοπέδια, για να μπορέσουν να κατέβουν νοτιότερα. Η κατάληψη του μεγαλοχωριού του Ουροζένη οπωσδήποτε έχει ενισχύσει την νότια διοίκηση, η οποία πάει καλά. Στόχος βέβαια είναι την προκειμένη περίπτωση μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί κάποιοι δεν το βλέπουν σίγουρα, να καταληφθεί η Μελιτόπολη. Αν καταληφθεί η Μελιτόπολη, ανοίγει ο διάδοχο, κόβεται η Ρωσία σε επαφές με Κρυμαία και κατεβαίνουν προς τα κάτω οι Ουκρανοί και δημιουργείται θέμα. Άρα στο νότιο τμήμα
εκεί θα παρακολουθώ καθημερινώς επί ώρες και από πολύ ειδικούς και βαθύτατους χάρτες. Θα σου έλεγα σήμερα ότι πάνε ικανοποιητικά. Μην περιμένει κανείς σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ακούω διάφορους που λένε ότι έπρεπε να είχαν καθαρίσει. Δεν τρέχει να καθαρίσει. Με 1 εκατομμύριο νάρκες, με τέτοια τρέντσες, πώς θα είναι χαρακώματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή. Δεν θα γίνονται εύκολα. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος παίρνει πολύ. Στον Μπαχμούτ και βορειότερα γίνονται κινήσεις των Ρώσων για να διώξουν κατά κάποιο τρόπο τα ενδιαφέροντα από το νότιο τμήμα, στο οποίο δεν πάνε καλά. Πάντως, θα πάρουν και τα F-16 στο Κίεβο. Ναι. Το Κίεβο θα πάρει και τα F-16 που ζητούσε τόσο καιρό. Ξέρω 8 πιλότους Ουκρανούς, οι οποίοι είναι fluent, πώς το λένε, άπτεστοι στα αγγλικά, και οι οποίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι μεταβαίνουν στην Κοπενχάγη την άλλη εβδομάδα. Για εκπαίδευση. Από τον κύριο Μπλίνκεν δόθηκε το πράσινο φως για την Δανία και την Ολλανδία να δώσει τα F-16 και να εκπαιδεύσει τους πιλότους. Θα γίνουν, όπως είδα, έξω από την Κοπενχάγη σε μια βάση θα γίνει η πρώτη Αμερικανική εκπαίδευση. Αλλά από εκεί και πέρα η υπόλοιπη θα γίνει έξω από το Βουκουρέστι, γιατί η Ρουμανία είναι η δεύτερη χώρα που έχει, ας πούμε, την έχουν οριοθετήσει ότι αυτή θα είναι που θα εκπαιδεύσει. Χρειάζονται 30 πιλότοι. Υπάρχουν άλλοι 22, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βαγγέλη, είναι στο Κόβεντρι και μαθαίνουν επιταχυνόμενα, να το πω έτσι, αγγλικά. Έτσι καταλαβαίνεις στη στιγμή ότι οι Ουκρανοί είχαν συνηθίσει σε σοβιετικό και ρωσικό πλωστάσιο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως. Αλλά όμως τώρα, αυτή τη στιγμή, βλέπω ότι τα πράγματα προς τα εκεί κινούνται θετικά, ιδιαίτερα μετά το γεγονός ότι ο κ. Μπλίνκεν έδωσε το OK, το οποίο βέβαια είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος Biden, αλλά ο Μπλίνκεν τα χειρίζει όλα στην Αμερικανική κυβέρνηση και όλα τα ξέρει αυτός. Οπότε, συνεπώς, προς τα εκεί πάνε. Κύριε Δρούγο, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, διότι αυτή τη στιγμή πέρασε ήδη αναπλήρωση σημαία Χονγκ Κονγκ μέσα από τα χωρικά. Αυτό το διάδρομο που άνοιξε η Ουκρανία. Ακριβώς. Τώρα, αυτό μέχρι στιγμής, μην ξεχνάμε ότι περνάει μέσα από τα χωρικά ύδατα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και φτάνει αυτή έξω από την, ας το πούμε, την Κωνσταντινούπολη. Σε αυτό τώρα, επειδή προηγουμένως είχαμε μεγάλες παραβιάσεις των Ρώσων και μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, μάλιστα ο κύριος Ταράτζεφ, ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας και ο Ναύαρχος Ευτίμοφ, ο αρχηγός των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, δεν απέκλεισαν ακόμα και πόλεμο, αν τυχόν μη συνεχιστούν τέτοιου είδους πράγματα. Η Βουλγαρία έχει ενισχυθεί τελευταία από Αμερική και η Ρουμανία, ας πούμε, από Αμερικανούς και Βάλε. Άρα καταλήγω ότι είναι ένας εναλλακτικός δρόμος. Δεν αποκλείω όμως σημείο έντασης και ακόμα επεισόδιο, αν οι Ρώσοι συνεχίσουν αυτή να προκαλούν και να μπαίνουν μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη Βουλγαρίας και Ρουμανίας και να κάνουν μάλιστα δεν πρόλαβα, δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω και δεν έχουμε καθόλου χρόνο, αλλά θέλω να μου πείτε με ναι ή όχι. Έχει μισθώσει η Τουρκία το λιμάνι στην Λιβύη, όπως ισχυρίζονται τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης? Κοίταξε, με Λίβιους και Ιταλούς που μίλησα χθες, επιστρέφοντας στην πατρίδα μας, είδα το εξής, ότι πρώτα απ' όλα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, είπε αυτό που είπε και το διέψευσε. Ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλχούμς, που είναι μεγάλη βάση, έτσι, είναι και εμπορική βάση, είπε όχι. Αλλά επέτρεψέ μου, επειδή είμαι λίγο καχύποπτος για τα τουρκολιβικά, ότι δεν θα μπορούσα να τα αποκλείσω. Περιμένω επίσκεψη Ερντογκάν στη Λιβύη από πληροφορίες που έχω. Και εκεί θα ξεκαθαρίσουν πολλά. Κύριε Δρούγο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δελτίο μας, το οποίο στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.